Άρα γιατί κόπτεστε για το πώς ρυθμίζουμε τη σχέση του ελευθέρου ανταγωνισμού? Γιατί εγώ δεν ζω στον Άρη, κυρία μου, εγώ δεν ζω στον Άρη που τον έχει βάψει μπλε για να αισθάνεσαι καλά δεξιός. Κάνετε και μάθημα ελευθέρου ανταγωνισμού. Δεν ζω στον Άρη. Και την ζω εδώ, σοβαρά, ζω εδώ, δεν σου κάνω μάθημα κομμουνισμού. Μας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι φτηνά επιχειρήματα. Και το φάρμακο είναι πολύ σύνθετο πράγμα. Πολύ σύνθετο πράγμα. Όταν πιάνεις το φάρμακο που είπατε προηγουμένως. Όταν πιάνεις το φάρμακο και νομίζεις ότι θα σκοτώσεις καλύτερα επειδή χρησιμοποιείς το σφυροδρέπανο, θα σου δώσω μια συμβουλή. Πράγματι, γιατί το παίζεις και πολύ μηδιάκια. Αυτοί που είχαν το σφυροδρέπανο σκοτώσανε πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Όταν που έχετε άγαλμα δεν ακούς, δεν αφήνεις να μιλήσει άλλος. Έχει σκοτώσει καμιά τριανταριά εκατομμύρια. Νομίζεις και ότι του έχετε και άγαλμα, κυρία Κανέλη. Τώρα, θες άρα να όχι σε μένα αυτά, εκεί που σας παίρνεις άλλους. Θες να ακούσεις, αφού σε παίρνει. Και εσύ να μου πείτε για το Στάλιν που έχετε άγαλμα και έχει 30 εκατομμύρια. Θα σου απαντήσω. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα για το σήμερα και είναι σημερινός φωνιάς, χρησιμοποιεί την ιστορία για να δικαιολογηθεί. Εσείς που λατρεύετε και αφήστε τους σημερινούς. Για τον παλιό να μας πείτε κάτι. Με, άκουσε με, το τι λατρεύω εγώ. Εκατοντάδες χιλιάδων Ελλήνων εκτόπισε σήμερα, κάτω στην κεντρική Ασία ο Στάλιν και του είχε και άγαλμα. Καμία. Και του είχε και άγαλμα. Και θα μας κάνει και μαθήματα ελευθερία ανταγωνισμού. Είστε με τα καλά σας. Και εσύ τι το παίζεις δηλαδή, Στάλιν? Εγώ, εσείς είστε με τον Στάλιν. Εσύ τι το παίζεις σήμερα? Εσείς είστε με τον Στάλιν. Σωτήρας. Και δεν καταλαβαίνω Σωτήρας με ποιο φράσο. Το παίζεις. Βγαίνετε και μιλάτε που στην τηλεόραση. Που γύρισες και είπες πριν είστε σε άκυβα. Είναι εκπαιδευμένη γυναίκα μου να γεννάει. Σας βλέπουν απ' έξω. Δηλαδή σαν να είναι κάτι φολκλό. Κάτι γραφικό. Άντε μωρέ από εκεί πέρα. Άντε μωρέ από εκεί πέρα. Άντε μωρέ από εκεί πέρα. Κύριε Υπουργέ. Ύφος τώρα. Ύφος. Σε μένα δεν θα έχετε ύφος, κυρία Κανέλη. Αυτά σε άλλους. Όχι σε μένα. Σε ένα Στάλιν. Σε μένα ύφος όχι. Στην πλάτη σου, στα σεντόνια, στο μαξιλάρι σου, στα σκέλια σου, ένα Στάλιν έχεις. Να! Ζεις βαβά, κλάνεις μαλλί. Στάλιν, ακούς. Κάθε φορά που έχεις πρόβλημα, κουβαλάς ένα Στάλιν για να τα βγάλεις πέρα. Αν θέλετε να μου κάνετε μια πολιτισμένη όσο ερώτηση. Όσο τον φοβάσαι, θα ζει. Για να σας εξηγήσω. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αν έχετε μια απορία, πολύ ευχαρίστως. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε να μου πουλήσετε ύφος. Από τους κομμουνιστές εγώ ύφος δεν δέχομαι. Δεν έχω καμία. Καταλάβατε. Με σέναν απορία. Είσαι λιμένο. Λιμένο πρόβλημα. Κυρία ξέρω Κανέλη, ποιος είσαι. Δεν χρειάζομαι να λύσω καμία απορία. Με βάση αυτό που είπε η κυρία Κανέλη, κοντά σε αυτό ήταν